μακαρόνια, τρώτε μακαρόνια, η ποιότης μας όλους σας γνωστή. Είναι ο αξέχαστος Θανάσης Βέγκος που στην ταινία του περιγράφει την κατάσταση με το αγαπημένο φαγητό των Ελλήνων, τα ζυμαρικά. Τίποτε ρε ο Πέτρο, αυτός δεν έχει καταπιεί. Τρώτε μακαρόνια, η ποιότης μας όλους σας γνωστή. Πού να γνώριζε όμως ότι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Φίλης, πολλά χρόνια μετά το γύρισμα της ταινίας, θα αμφισβητούσε, αναφερόμενος στα αγαπημένα των Ελλήνων ζυμαρικά, ότι θα υπάρξουν επιπτώσεις στα νοικοκυριά από την αύξηση στο φόρο προστιθέμενης αξίας. Άκουσα ένα επιχείρημα που λέει ότι τα μακαρόνια, ας πούμε, και η σάλτσα που μαρώ που φτιάχνει η τελευταία νοικοκυρά στο τελευταίο σπίτι της χώρας ακριβένουν 10%. Θα σας απαντήσω αμέσως. Πρώτα απ' όλα αμφισβητώ αυτούς τους υπολογισμούς. Δηλαδή, πόσα μακαρόνια τρώει ο κόσμος για να βγαίνουμε 10% αύξηση στις δαπάνες. Το μόνο που θα με ευχαριστούσε τώρα είναι ένα πιάτο με μια περιποιημένη λαχταριστή μακαρονάδα. Ίσως ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ να αγνοεί και την εύστοχη λεζάντα της διαφήμισης δεκαετίας του 90. Είναι μακαρονάς. Τι να κάνω.